Φίλε και φίλοι, γεια σα. Θα πάμε κατευθείαν στην εκπομπή, διότι αυτέ τι μέρε η κυρία Μέρκελ είναι εδώ, στην Ελλάδα μα, στην πατρίδα μα. Περάσαμε καλά, έφυγε, ήρθε, ξαναήρθε, ξαναέφυγε. Αλλά υπάρχει μια τραγική σύμπτωση, την οποία πρέπει να την πω. Η κυρία Μέρκελ, την τελευταία φορά που είχε έρθει στην Ελλάδα, ήταν λίγο πριν αποδράμει εντό αγωνικών, ο γνωστό Αντώνη Σαμαρά. Τώρα λοιπόν, λίγο πριν αποδράμει, αποδράσει καλύτερα, γιατί απόδραση είναι αυτό, και επιτέλου να φύγει, εν ο συγκεκριμένο, ο κύριο Τσίπρα την υποδέχτηκε. Βλέπετε λοιπόν καμιά φορά πως η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Πως η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ποια η Μέρκελ. Αυτό το άτομο το οποίο έχει τόσο ομιχλώδη, το τονίζω, η ρίζα, τόσο μυστήριο άτομο είναι, το οποίο το πήραν από την Ανατολική Γερμανία. Κανείς δεν ξέρει πότε, πού γεννήθηκε, γιατί γεννήθηκε και για Το πήραν κάποια εμπασχευτώσια από ό,τι λένε υιοθετημένοι. Κάποια λένε ότι είναι κόρη και... Ήρθε από την Ανατολική Γερμανία που ήταν στο Χόνεκερ το μαγαζί του γνωστού. Αν θέλετε, Χόνεκερ, για να μην ξεχνιόμαστε, του γνωστού, αν θέλετε, αυτό που σκότανε στο τείχο του Βερολίνου, τον κόσμο που πήγε να πηδήξει από πέρα από την άλλη μεριά, τόση δημοκρατία. Εκεί μεγάλωσε αυτή η τύπησα. Και θέλει σήμερα, με τον ίδιο τρόπο, να περιχαρακώσει την Ευρώπη σε μια γερμανική Ευρώπη. Αυτή η κυρία που ήταν ό,τι χειρότερο για την Ευρώπη να υπάρχει, δυστυχώ υπήρξε. Και δυστυχώ το λέω γιατί άκουγα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι μα αγαπάει η κυρία Μέρκελ. Καλοδεχούμενη η κυρία Μέρκελ. Και αναρωτιόμουν αν τέτοιου πολιτικού θέλετε, σαν τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη ή όλου αυτού που πρώτα είναι με τη Γερμανία και μετά με την Ελλάδα, τότε λυπάμαι ότι έχει πιο κάτω τόπο και αναφέρομαι εσά του Νεοδημοκράτε. Αν ξέρετε ότι η Γερμανία ουδέποτε ήταν φίλη μα, η Γερμανία ουδέποτε μα είδε θετικά, η Γερμανία ουδέποτε μα βοήθησε, τότε θα καταλαβαίνετε το έγκλημα που κάνει η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα αυτό, μαζί με του Ριζανθέλληνε, στην Ελλάδα. Η Γερμανία, επαναλαμβάνω, κάνει δύο παγκόσμιου πολέμου. Από πού και ως που είναι η, καλοδεχούμενη, η κυρία Μέρκελ στην Ελλάδα. Ποιο το αυτό, αν το λέμε. Ποιο. Η Γερμανία είναι αυτή η χώρα η οποία ισοπαίδωσε την Ελλάδα. Ποιο λοιπόν είναι καλοδεχούμενος, κύριε Γεωργιάδη, κυρία Νέα Δημοκρατία, μου εντό εισαγωγικών. Αυτοί που κατέκλεψαν τον πλούτο τη μικρά Ασίας με την τράπεζα τη Ανατολή και το χρυσό της, πριν τα τέλη του 20ου αιώνα. Ποιοι. Αυτοί που έκαναν έναν παγκόσμιο πόλεμο και έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ισοπεδώνοντα την Ευρώπη και η απόγονοι του σήμερα κυβερνά την Ευρώπη. Αυτοί είναι καλοδεχούμενοι. Κάνετε λάθο. Αλλά βλέπετε. Αυτό το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ, είναι οι ιδεολογικά απόγονοι των κομμάτων που ουσιαστικά χάρισαν στη Γερμανία τα δισεκατομμύρια που χρωσούσε στην Ελλάδα. Δυστυχώ, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, λίγοι το ξέρουν. Ελάχιστοι. Πώ ακριβώ χάριστηκαν στη Γερμανία τα κατοχικά δάνεια όλα τα λεφτά που μα χρωστούσαν. Αυτή είναι η απόφαση, την βλέπετε. Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, σα δείχνουμε το έγγραφο του 1953 που όλα τα κανάλια τα βρομοκάνα να το κρύβουν. Όλα. Η Γερμανία λοιπόν με τη συνδιάσκεψη που έγινε στο Λονδίνο, για να είμαστε ξεκάθαροι, απαλλάχθηκε το 1953 από το μεγαλύτερο μέρος των χρεών παρόλο που προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους. Δηλαδή η Γερμανία δεν της χαρίστηκαν μόνο τα εγκλήματα και τα χρήματα που έκαναν στην Ευρώπη στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και στον πρώτο και στου δύο παγκόσμιου πολέμου. Δεν πλήρωσαν ποτέ αυτά τα κτίνη, τα αιμοσταγή που αιματοκύλησαν την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Δεν πλήρωσαν ποτέ. Γιατί κάποιοι λένε το θαύμα τη Γερμανία. Ποιο θαύμα, ρε καραγκιόζηδε, όταν αυτή η χώρα ισοπαίδωσε την Ευρώπη δύο φορέ. Ισοπέδωσε τον κόσμο δύο φορέ και δεν πλήρωσε ποτέ ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Αυτό είναι θαύμα, αυτό είναι έγκλημα. Αλλά ποιο το λέει αυτό, η Νέα Δημοκρατία ή οι ΣΥΡΙΖΑΝ θέλεινε. Λοιπόν, το 1960, μετά τη συνένωσή τη, 90, σε ένα ενιοκράτος, απέφυγε να καταβάλει αποζημιώσει όσο όφιλε η Γερμανία σε χώρες που κατέθεψε όπως και η πατρίδα μας. Ούτε ένα ευρώ δεν μας έδωσαν οι απατεώνες οι Αυτά τα κτίνη που έκαιγαν ανθρώπους, χωριά, σπίτια, που ρήμαξαν την Ελλάδα, που έστελαν Εβραίους στα κρεματόρια. Αυτοί οι τύποι δεν αποζημίωσαν ποτέ την Ευρώπη. Ποτέ. Και μιλούν για θαύμα. Επειδή οι Αμερικανοί τότε αποφάσισαν να τον έχουν βραχείο από τον γερμανικό παράγοντα σε όλη την Ευρώπη και τάχα μου του Στάλιν. Αυτοί οι βάρβαροι, οι ούνοι που θέλουν να του κάνουν και Ευρωπαίου, ποιοι οι Γερμανοί. Η ίδια χώρα σήμερα απαιτεί από την Ελλάδα, από τη χώρα μα, να πληρώσει το ακέραιο τα χρέη της, τα οποία δεν οφείλονται σε επιθετικέ ενέργειε όπω τα δικά τη. Τα χρέη τη χώρα μα οφείλονται κυρίω, θα το πω ευθέω στον ηλίθιο πολιτικό κόσμο που κυβέρνησε από το 1974 και μετά, που δεν έκανε τίποτα στο να παράγει η Ελλάδα, που δεν είχε μία παραγωγική σκέψη και αντίληψη να υλοποιήσει και μόνο με δάνεια επιχειρούσαν γιατί ήταν άτομα του γερμανικού παράγοντα εκλεγμένα, διορισμένα στην Ελλάδα, όλοι οι πρωθυπουργοί, σας το λέω ευθέως πλέον για να το καταλάβετε, είναι γερμανοτσολιάδες, όπως τα ακούτε, γερμανοεπηρεασμένοι και γερμανοεντολοδόχοι. Γι' αυτό τους ήθελαν, για να μπορούν εύκολα οι Γερμανοί να κάνουν τα κουμάντα στην Ελλάδα. Ήθελαν δηλαδή τσατσάδε και τις βρήκαν στα πρόσωπα Ελλήνων Πρωθυπουργών και Υπουργών. Και ακόμη και σήμερα το ίδιο κάνουμε. Δεν έχω καμία διαφορά. Θα σας πω επίσης ότι στις 23 Φεβρουαρίου του 1953 Υπογράφηκε στο Λονδίνο η συμφωνία για τη διαγραφή του τεραστίου γερμανικού χρέου από δύο παγκόσμιου πολέμου. Δηλαδή τα παρτάλια τη Μέρκελ που σήμερα αρνούνται στην Ελλάδα να διαγράψουν και να διαδοθούν ένα χρέο πραγματικά. Διέγραψαν οι πρόγονοι του με το αίμα των Ευρωπαίων τα χρέη του. Το καταλάβατε και σε εμά δεν μα κάνουν διαγραφή χρεών. Τα είχαν μα βοηθάνε και ακόμη το χρέο μα είναι 370 δι σήμερα. Ξεκινήσαμε από 180 του 120 του ΑΕΠ και φτάσαμε στο 180 το χρέος μας. Αυτοί οι κύριοι, οι Γερμανοί, για να τα λέμε όλα, φτάνει πια το ψέμα των γερμανοελεγχόμενων καναλιών της χώρας. Φτάνει πια το ψέμα των γερμανοελεγχόμενων πολιτικών της χώρας. Τα λέμε την αλήθεια. Τα συνολικά χρέα, τη της Γερμανίας, χωρίς να υπολογίζονται φίλε και φίλοι, οι πολεμικέ επαναρθώσεις και αποζημιώσεις, υπολογίζονται χωρίς επαναρθώσεις και αποζημιώσεις, το επαναλαμβάνω, χωρίς τα κλεμμένα αρχαία που είναι Τεράστιο το ποσό. Υπολογίζονται σε 38,8 δισεκατομμύρια μάρκα εκεί τη περίοδου. Χρυσά μάρκα όμω. Κρατηθείτε όπω έφαγα την τράπεζα Ανατολή και το χρυσό, που σήμερα είναι τεράστιο το ποσό, γιατί αυτή η βρωμοχώρα οικοδομήθηκε πάνω στο αίμα των Ελλήνων τη Μικρά Ασία, στο αίμα των Ελλήνων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δευτέρου. Θα τα λέμε όλα. Τέλο η ασυλία του κυρίου. Δεν με νοιάζει, πιστέψτε με, να μην με βγάλει κανένα κανάλι παλαδικό. Ειδικά ο Sky που έχει μια γερμανική ροπή και εντολή. Δεν με νοιάζει ποτέ να με ξαναβγάλουν ποτέ. Εγώ να τα λέω. Γιατί εγώ έτσι στη Γερμανία το ρατσισμό των Γερμανών απέναντι στου Έλληνε. Ήμουν μικρό παιδί και έβλεπα τι κάνανε οι Γερμανοί στον πατέρα μου και στη μητέρα μου εκεί που τσίγαν κατά σκουπίδια. Καταλάβατε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Πλέον ρατσιστικό λαό είναι οι Γερμανοί. Αυτή είναι η αλήθεια. 70 χώρε, φίλε και φίλε και την περίοδο πρόβαλαν απαιτήσει. Έναν τη Γερμανία και από την προπολεμική και από τη μεταπολεμική. 70 χώρε ζητούσαν δηλαδή το αυτονόητο. Να του αποζημιώσει η Γερμανία για το έγκλημα που έκαναν. Το έγκλημα. Τι κάνει η Γερμανία. Με την υπογραφή τη συνθήκη, το χρέο αυτό διαγράφηκε κατά 62,6 εκατομμύρια επα... Δηλαδή, άγνωσε 100 ευρώ, διέγραψαν τα 62% και η αποπληρωμή παρακαλώ του υπολείπου προβλεπόταν να γίνει σε 10 με 30 χρόνια. Μάρκα και με επιτόκιο 0 έως 5%. Ρεαλίτες, εμείς χωστάμε 370 δις. Αν διαγράψετε το 60% η Ελλάδα θα καλπάζει και θα ασκήσει και Γερμανία και Ολλανδία και όλες τις χώρες. Αν το κάνετε αυτό και αποπληρωμή σε 30 χρόνια με 0% επιτόκιο. Αυτή θα είναι η συμφωνία παρακαλώ. Τα 5 πόντα χρόνια με αρχή το 53. Τα χρέη, ακούστε εδώ, θα καταβάλλονταν άτοκα. Η εξυπηρέτηση του χρέου δεν θα ξεπερνούσε το 5% των εσόδων τη χώρα από τι εξαγωγέ τη. Δείτε δηλαδή ασφαλιστικέ δικλείδε Γιατί το έκαναν αυτό για να καταλάβετε. Το έκαναν αυτό για να μπορεί η Γερμανία, η οποία ήταν υποχρεωμένη και καλά να αποπληρώσει το όποιο χρέο, του 40 περίπου τη 100, αλλά ταυτόχρονα μπορούσε να έχει και σε ένα καλό βιωτικό επίπεδο και επίπεδο ανάπτυξη στο λαό τη. Ενώ στην Ελλάδα αυτά τα λαμόγια οι απαταιώνε οι Γερμανοί μα έχουν βάλει το, εδώ το τυτελιά και μα πατάνε κάτω σαν τα πόδια. Μα τυπούν κάτω. Για να δείτε τη διαφορά. Για να δείτε τη διαφορά. Και ειλικρινά είμαι έξαλλο με αυτά που συμβαίνουν. Έξαλλο. Η Γερμανία λοιπόν ήταν υποχρεωμένη και το παραλαμβάνω σε περίπτωση που δεν μπορούσε η Γερμανία, γιατί υπάρχει και το άλλο δεχόμενο. Σε περίπτωση λοιπόν που η Γερμανία αδυνατούσε να ανταπεξέλθει τι υποχρεώσει. Δεν μπορούσε, ρε παιδί μου. Θα επαναξεταζόταν η Γενική Συμφωνία με επιπλέον διαπραγματεύσει. Δηλαδή, αν δεν μπορούσε να έχει την ανάπτυξη που θέλει, αν δεν μπορούσε να πληρώσει, δεν τη βάζα στην ελιά. Όπω κάνω στην ελιά τη θηλιά και λένε θα πουλήσει αυτό, θα πουλήσει εκεί, θα πουλήσει τάλλο, θα πουλήσει τάλλο. Δεν είπα θα πουλήσει λιμάνια, αεροδρόμια, θα πουλήσει την πάνω στον πατέρα σου οι Ευρωπαίοι 70 χώρε που ήταν αποζημιώσει. Του είπαν: Δεν πειράζει, οι Αμερικανοί το θέλουν όσο μπορείτε και όπω μπορείτε. Ό,τι προαιρείστε. Αυτή ήταν η συμφωνία, παρακαλώ. Σε περίπτωση λοιπόν, το σχέδιο εφαρμόστηκε πλήρως και το 1958 το χρέο τη έπεσε στο 6% του ΑΕΠ. Το 1960 η Γερμανία απαλλάχθηκε από το χρεωτικό και υποχρεώσει. Δηλαδή, του διαγράψαν και τα χρέη και τον τόκο. Δηλαδή, του τα χάρισαν όλα. Το σχέδιο, επαναλαμβάνω, γιατί εδώ εδώ και η Ελλάδα, η πατρίδα μα. Άρα λοιπόν, όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι οι υπουργοί, από το 52 και μετά, μέχρι το 1960, είναι προδότες και έπρεπε να τιμωρηθούν με εσχάτη προδοσία. Διότι η Ελλάδα, αν και συμμετείχε στη συμφωνία του Λονδίνου, δεν εισέπραξε ποτέ πολεμικές αποζημιώσεις. Παρόλο που θρύνισε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, βάσει επισήμου εγγράφου της Τράπεζα της Ελλάδος, Αυτέ οι επαναρθώσει υπολογίζονται σε 108 δισεκατομμύρια ευρώ χωρί του τόκου. Το λέει η Ελλάδα, το λέει Φελόπουλο. 108 δι μα κοστάνε, 38 τα, τα προηγούμενα. Πάμε στα 140-150 δι. Χωρί του τόκου, παρακαλώ. Το κατοχικό δάνειο ύψου. 3,5 δισεκατομμύρια δολαρίων εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, σε 5,5 δισεκατομμύρια έχει φτάσει σήμερα χωρί τόκου. Βάλτε τα νούμερα κάτω. Το 1990, φίλε και φίλοι, όταν πραγματοποιήθηκε η Ένωση Γερμανία για τη συμφωνία των δοσύλλογων του 53 52 μέχρι 60 ήταν όταν επανανοθούν οι Γερμανίε να μα αποζημιώσουν. Η διάσκεψη, φίλε και φίλοι, που έγινε, που είχε προβλεφθεί, σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία του Λονδίνου. Για αυτό το θέμα δεν έγινε ποτέ και το 90 ακριβώς θυμηθείτε η Ελλάδα τι περνούσε. 89, 90, 91 τι είχαμε και την περιοχή, θυμάστε. Να σε πω εγώ, το βρώμικο 89 με τον Παπαδρέο και τα ειδικά δικαστήρια, τις κυβερνήσεις που ήταν σε ομοιρία με τα ψηφιακά τηλέφωνα πάλι του Ζερακόμ, του, του το, το Κόκαλη, αλλά όχι κυρίως του γερμανικού παράγοντα τότε, Δηλαδή μας είχαν σε ομοιρία πολιτική για να μην κάνουμε ποτέ την απέντησή μας πράξη. Κατάλαβες Γιωργάκη, ταρακουνούσαν δηλαδή τις κυβερνήσεις ελληνικές, τις κλειδώνιζαν, εκβίαζαν τον Ανδρέα Παδρέου δια του ειδικού δικαστηρίου, εκβίαζαν τις ελληνικές κυβερνήσεις τάχα οικουμενικές για να περνάνε τότε όλα μαζί τα ψηφιακά τηλέφωνα που έλεγε ο Κερφαλογιάννης ο Μακαρίτης. Αλλά ποιος θα πει αυτά ρε παιδιά. Ποιο τολμάει να αναφερθεί στο γερμανικό παράγοντα στην Ελλάδα. Εδώ λένε ότι είναι καλο, καλοδεχούμενοι. Η απόγονο των Ναζί. Η απόγονο των σφαγέων των Ελλήνων. Καλοδεχούμενοι, ε! Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο. Λίγη τσίπαρε. Λίγη αξιοπρέπεια δεν έχετε. Και το λέω γιατί εγώ έχασα συγγενή μου στα Γιανιτσά. Όταν οι Γερμανοί σκότσαν 100 και πλέον Έλληνε. 8 και 12 χρονών ήταν τα παιδιά αυτά. Ήταν του παππού μου αδέρφια. Του δολοφόνησαν οι Γερμανοί με τη σφαγή των καντζών. Άντα από εδώ πέρα, άντα από εδώ πέρα. Η Γερμανία τώρα θεωρεί ότι η συμφωνία με την επανένωση δεν έχει νομική ισχύ, συνθήκη ειρήνη. Διότι απαταιώνε είναι. Ενώ υπογράφουν το 53. Ενώ συμφωνούν να το κάνουν όταν νομοποιηθούν, λένε ότι η συμφωνία που κάναμε δεν έχει λέει, ισχύ συνθήκη ειρήνη, άρα δεν έχετε καμία απέτηση. Αυτά, φίλε και φίλοι, για να γνωρίζετε καλά το βρώμικο ρόλο των Γερμανών στην Ελλάδα. Του βρωμιάριδε αυτού που ισοπαίδωσαν την πατρίδα μα. Που την έχουν κάνει απικία χρέου. Και την έχουν κάνει το χειρότερο. Μια χώρα που να μην παράγει. Μια χώρα που να μην παράγει. Τα λαμόγια αυτά οι απαταιώνε που έχουν βιομηχανία έχουν περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Και εμά μα απαγορεύουν τη φέτα την ελληνική γιατί έχουμε κουπούκια να μα κυβερνάνε, να την έχουμε πατενταρισμένη πραγματικά και να την κάνουμε μόνο εμεί. Αυτή είναι η φίλοι σα οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να να παράγει για να μπορούν να κάνουν το βρώμικο παιχνίδι το δικό του. Δεν μα άφησαν να έχουμε βιομηχανία, την εντολή σε υπουργού και πρωθυπουργού να παίρνουν μέτρα ενάντια στην παραγωγική διαδικασία για να μπορούν αυτοί να παράγουν. Καταλάβατε, για να μην υπενθυμίσω ότι η χώρα που έκανε πλοία, που έκανε ατμόπλια, που έκανε παλιά ένα σώρο πλοία και είχε λιμάνια και η Ελλάδα, παραλαμβάνει γερμανικά. Ακούστε τα τρελαθώ παιδιά Η Γερμανία δεν έχασε δυο παγκοσμίους πολέμους Γιατί δεν είχε πολεμικό ναυτικό ποτέ τη. Δεν ήταν ναυτική δύναμη Κι όμως η Ελλάδα παίρνει από τη Γερμανία Φρεγάτες και παίρνει και πλοία πολεμικά Ενώ η Ελλάδα πάντοτε είχε στόλο Πάντοτε είχε ναυπηγεία Αλλά δεν της επέτρεπα ποτέ να κάνει πλοία πολεμικά Αυτή είναι η Ελλάδα το δοσύλλογων που κυβερνούν εδώ και δεκαετίες και θα τα λέω το σώμα γιατί έχονται εκλογέ. Για να πάτε να ψηφίσετε με βάση τη λογική. Όχι και με βάση ο παππού μου. Ο παπά μου ήταν. Ήτανε, δεν ξέρω τι ήταν. Ο παπά μου ήταν στη ΡΕ, λέει. Και τι με νοιάζει εμένα ρέα τα στη ΑΡΕ. Εμένα με νοιάζει το παιδί μου και το παιδί σου είναι μεγάλε. Να ζει σε μια χώρα ελεύθερη. Σε μια χώρα που παράγει. Με σχέδιο και πρόγραμμα που μόνο εμεί διαθέτουμε δυστυχώ ω ελληνική λύση. Γιατί εμεί τρέχουμε απάκρι σε όλη την Ελλάδα. Και πάμε στο επόμενο. Είναι φίλε και φίλοι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι τρελό, είναι παράλογο. Κυβερνούν οι λύθιοι, το λέω ευθέω. Σκοτώνουν την ελληνική παραγωγή. Σκοτώνουν την παραγωγική μα διαδικασία. Και ακούστε τώρα τι επιλέγουν να κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να εξαφανίσει όπω τα ακούτε. Παραγωγή και προϊόντα όπω η ΦΕΤΑ και θέλει να αντικατασταθούν από προϊόντα των χωρών του Βορρά αμφίβολη ποιότητα. Ο, όχι, ποιότητα που λέγει ο άλλο, εκείνο ο, ο περίεργο τύπο που αδερφό του ήταν στι μυστικέ υπηρεσίε των Γερμανών και τον κάναμε πρωθυπουργό. Όταν η Γερμανία επιλέγει αρχηγό μυστικών υπηρεσιών, το γραμμένο, δεν μπορεί πρωθυπουργό τη χώρα να είναι ο γραμμένο ο αδερφό του. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Δεν τρέπεστε λίγο. Λίγη τροπή, λίγη τσίπα. Υπάρχουν εμπορικά τσιφέοντα, φίλε και φίλοι. Με τη συμφωνία ΣΥΤΑ ή ΣΕΤΑ τη Νότια Αφρική-Καναδά, με σκοπό να σαμποτάρουν τι ελιέ καλαμών και την ελληνική φέτα. Ένα σχέδιο των επόμενων πέντε ετών. Και το ελαιοτριβείο του ελαιολάδου. Ο στόχο είναι να χτυπηθούν τα προϊόντα που παράγει η Ελλάδα και μπορεί να είναι χρυσοφόρα, φίλε και φίλοι. Απόδειξη. Φίλε και φίλοι, εάν κάποιο για να καταλάβετε το μεγάλο βρώμικο παιχνίδι των Γερμανών που έκαναν εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα 40 χρόνια. Θυμάστε λοιπόν, φίλε και φίλοι, ποιο είναι ο το σκοπό του, α πω εγώ. Μην ξεχνάτε τι προτάσει του, του επί Νέα Δημοκρατία του Κουρία, Το ξέρω, τον Κουρία, τον δηλαδή, Κουριά, Τι είχε προτείνει αυτό ο τύπο. Για τον Ποτογέννη τομέα είχε πει να έχουμε δύο ελευγίε στην Ελλάδα. Ένα στη Λαμία και ένα στην Πολοπόννησο. Ουσιαστικά ήθελα να ρημάξει όλη την ελεοκαλλιέργεια για να έρθουν οι δύο πολυεθνικέ και, να... και αυτό το εστερνίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το κουστάριο Μητσοτάκη. Αυτό το επιβάλλουν και οι Σιριζανθέλινε. Για να καταλάβετε ότι αν υπάρχει ένα ελαιοπαραγωγό ένα που έχει ελεοτριβείο, που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, η Ριζανθέληνε, θέλει κρέμασμα. Τέλο. <κλαιδιούν> Αν υπάρχει ένα κτηνοτρόφο, ένα άνθρωπο που καλλιεργεί τη γη και επιμένει να ψηφίσει αυτά τα κόμματα, ε, θέλει κρέμασμα. Το λέω ευθέω. Όχι μεταφορικά, όχι ολεκτικά. Σκοπό είναι να συρρυκνώσουν την παραγωγική μα διαδικασία. Την παραγωγή. Και να πνιγούμε στα εισαγόμενα και να είναι χειρότερη ποιότητα. Θα σα το πω ευθέω. Ακούστε λοιπόν, εάν κάποιο είχε καλλιεργήσει κάμποσα στρέμματα και μετά δεν καλλιεργούσε τίποτα. Δηλαδή του λέγανε, τι σημαίνουν επιδοτήσει, ξέρετε. Σου λέει, δεν θα καλλιεργεί ροδάκινα για 20 χρόνια. Τα, τα ξυλιώνει και θα λαμβάνει επιδότηση για 20 χρόνια και θα κάθεσαι. Έτσι πέσαμε στην παγίδα. Ξεριζώσαμε όλα τα χωράφια μα και παίρναμε επιδοτήσει επί 20 χρόνια. Αραχτεί στο καφενείο με τάβλη. Και τα παιδιά μα γίνανε μετά γιατροί, δικηγόροι, ξέρω εγώ μεγάλα. Και είναι άνεργα σήμερα. Δεν τους διδάξαμε ότι η γη μπορεί να ταΐσει όλη την Ελλάδα. Δεν τους δείξαμε ότι η γη μπορεί να ταΐσει όλη την Ευρώπη. Πρωτο... Αγροτοβιομηχανία, όχι μόνο να παράγεις το προϊόν, το κάνεις και συσκευασία. Δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή, φίλε και φίλοι. Και τι κάνανε αργότερα. Όταν είδα και από ότι να τη δουν κάποια αγρότε, σου λέγανε κάντε όλοι φωτοβολταϊκά. Πηγαίνα πάνω στα χωράφια εκεί και στείλανε σίδερα, μωρέ. Και βάζανε φωτοβολταϊκά πάρκα, λέ, για να οικονομήσουν οι αγρότε. Αυτό, επαναλαμβάνω, το επέβαλαν οι Γερμανοί για να ακονομάνουν οι ίδιοι. Και να ξεχερσώσουν τα χωράφια μα, να μην υπάρχει τίποτα για να παράγουμε. Η Ελλάδα, λοιπόν, φίλε και φίλοι, για να ξέρετε, δεν είναι υψολοκόστανα. Θα δώσω μερικά παραδείγματα. Υπάρχει ένα αγρότη, ο Αθανάσιο Φλούδα. Δεν το ξέρει ο άνθρωπο, θα χρησιμοποιήσει το όνομά του και στα αγροτικά νέα διάβασα την καταγγελία του. Από το κάστρο Βιωτία. Δεν το ξέρω προσωπικά. Είναι εκτινοτρόφο έχει 500 πρόβατα και παράγει 120 με 150 τόνους γάλα ετησίω. Ακούστε τι του κάνει το ανθρώπου. Ο ίδιο έχει αυτά τα πρόβατα. Παράγει αυτό το γάλα. Καλλιεργεί ο ίδιο. Είναι κάθετη η παραγωγή του. 200 στρέμματα καλαμπόκι για να τα τα ζώα του. Δηλαδή δεν παίρνει απαλού ζωοτροφή. Παίρνει ο ίδιο, καλλιεργεί, κάνει την μονάδα παραγωγή. Μαγκιά του και μπράβο του και μπάγκα. Ακούστε του κάνανε. Είχε για κάποια χρόνια μια συνεργασία με μια γαλακτοκομική επιχείρηση από Θεσσαλία. Το αγόραζε τον γάλαφτη αυτή η επιχείρηση. Ξαφνικά η εταιρεία άρχισε να τον πιέζει να μην ταΐζει τα πρόβατα με ιδιοπαραγόμενε τροφέ. Yeah. Του λέει δηλαδή μην παράγει. Μην. Για ποιο λόγο όμω. Διότι φίλε και φίλοι θα του δώσει δική τη τροφή. Δηλαδή σου λέει μην παράγει, θα σου δίνω εγώ την τροφή. Η οποία τροφή είναι εισαγόμενη βέβαια και την οποία την παίρνουμε παλού. Ζωοτροφέ, λοιπάσματα είναι εισαγόμενα τα περισσότερα παιδιά. Αντί λοιπόν να του λέμε μπράβο ρε μάγκα που κάνεις δική σου παραγωγή, που κάνεις το δικό σου καλαμπόκι, τη δική σου ζωοτροφή, παράγεις ελληνικό γάλα, παράγεις ελληνικής ποιότητας, γιατί ό,τι τρώει το ζωντανό είναι και αυτό που βγάζει. Δηλαδή τρώει ελληνική τροφή, κλιματολογικές συνθήκε, όλα τα στοιχεία, αυτό είναι το γάλα, είναι θρεπτικό. Τι θέλουν να παίρνουν βιομηχανική τροφή, την οποία διακινεί θυγατρική εταιρεία της γαλακτοβιομηχανίας και είναι και εξαγόμενη. Καταλάβατε και ανάγκασα τον άνθρωπο φίλε και φίλοι. Διότι σταμάτησαν να αγοράζουν το γάλα του, δηλαδή είπα σταματάμε να αγοράζουμε το γάλα σου, διότι δεν υποκύπτει τι πιέσει. Αυτοί είναι οι ταβατζίδε που θα ξεκληρήσει η ελληνική λύση. Θα του τυπάμε τα ταχταπόδια τη απαταιώνα αυτού. Αυτού που φέρνουν γάλα από τη Ρουμανία και την Βουλγαρία, που είναι σωροφρωμιά μέσα και το κάνουν ελληνικό και ελληνική φέτα. Θα του λιανίσουμε, ρε, γιατί εμεί δεν είμαστε βουλευτάκια που παίρνουν 10 χιλιαρικάκια από κάποιο γαλακτοβιομήχανο για να κάνουμε τι πάπια στα χωριά μα. Δεν πηγαίνουμε στο καλάκι το βιομήχανο, στο βιομήχανο για να πάρουμε ω επέντες για να κάνουμε κόμμα. Από την τσέπη μα τα βάζουμε. Αυτή είναι η διαφορά μα. Το καταλάβατε και δεν το καταλάβετε επιτέλου. Γιατί αυτή η ελληνική λύση, μόνο μπορεί αυτή η λύση να ξεβρωμίσει τον τόπο. Κανεί άλλο. Για να γνωριζόμαστε καλά και α τα λέω από τώρα, γιατί όταν θα έρθει η ελληνική λύση, θα έχουμε πόλεμο με του κυρίου. Να κονομάνε να έχουν τι βιλάρε του αυτή, αυτοί και οι κτηνοτρόφοι να πεινάνε. Να κονομάνε οι μεσάζος, οι αριτζίδε, δεν ξέρω από πού, οι, οι, που μεταφέρουν τα αγροτικά προϊόντα στι λαχαναγορέ. Και να κονομάνε το 300-400% και ο αγρότη τα πεινάει. Αυτό τελειωμένα είναι, παιδιά. Γιατί στο πρόγραμμά μα που έχει η ελληνική λύση, 290 σελίδε, λέμε πώ το φτιάξουμε αυτό. Και να δείτε πώ θα γίνουν κότε όλοι κοτούλε να φαίνετε τουρκικό γάλα και να το στην Τουρκία τη φέτα, κύριε. Δεν μα ενδιαφέρει. Θα αλιανίσουμε, θα ισοπεδώσουμε, δεν θα σα αφήσουμε να κάνετε παραγωγή προϊόντων ελληνικών pop χωρί να είναι ελληνική η παραγωγή. Τελεία και παύλα. Αυτό θα κάνουμε, παιδιά. Να το ξεκαθαρίσουμε και όσοι θέλετε, ελάτε μαζί μα. Όσοι θέλετε τα παιδιά σα να είναι περήφανα για εσά, ελάτε μαζί μα. Όσοι θέλετε να είστε ητοπαθεί και να είστε με του Γερμανού, Νέα Δημοκρατία μια χαρά ψηφίζεται. Όσοι θέλετε να δώσετε συγχωροχάρτη στου ναζιστέ που κατέσφαξαν του Έλληνε και έκλεψαν τι περιουσίε του στον πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την τράπεζα τα στην Μικρασία, ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά γερμανοσολιάδε έχετε. Όπω και άλλο ο Λεβέντη που μπαίνει στη γερμανική πρεσβεία, λε και είναι το σπίτι του. Διότι ο άνθρωπο με τη Γερμανία έχει σχέσει. Και εγώ έχω. Γεννήθηκα, η κόρη μου γεννήθηκε εκεί, οι γονεί μου δύο-τρει δεκαετίε είναι εκεί, οι συγγενεί μου μένουν εκεί, σπίτια έχουμε. Αλλά την περηφάνεια μου σαν Έλληνας, δεν τη διαπραγματεύομαι. Το καταλάβατε, δεν τη διαπραγματεύομαι. Τελεία και παύλα. Δώσε μου λίγο το βίντεο, άνοιξε το όλο. Και το λέω ευθέω, μάλλον όχι, μισό το. Για ακόμη μια φορά, ελάτε όλοι στην ελληνική λύση. Εμεί κάναμε μια τεράστια προσπάθεια με το όνομα τη Μακεδονία. Κάναμε αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Την έκαναν οι δύο εξαίρετοι ποινικολόγοι, κυρία Στάμου και ο κύριος Πολίτη. Εκπληκτικά παιδιά. Κάναν τρομακτική δουλειά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Ελάτε στην ελληνική λύση. Ελάτε να τα πούμε από κοντά. Ελάτε να μα ακούσετε τουλάχιστον. Δεν σα λέμε άρα πατέρα λόγια. Ο Χριστό και η Παναγία. Για ακόμη μια φορά να επιμείνω. Επειδή για σήμερα μου τη δυνατότητα από τι εκδόσει Κάδμο, αλλά κυρίω από την εταιρεία Γιώργη και να δώσω αυτά τα προϊόντα. Πια απαλλητικών και απελευθερωτικών. Δείξτε τη μεγάλη κάρτα. Τη μεγάλη κάρτα θέλω. Τη μεγάλη κάρτα. Φίλε και φίλοι. Τη μεγάλη. Δω εδώ, εδώ. Άμπραγο. Φίλε και φίλοι. Αυτέ οι κυράλιφες που έγιναν μετά από χρόνια ερευνών με τα βότανα των Ελλήνων, βότανα ελληνικά, έβαλαν μέσα όλε τι αντιφλεγμονώδεις ουσίε, όλε τι παυσίπονε ουσίε, όλε τι αναλγητικέ ουσίε και έκαναν αυτά τα προϊόντα. Είναι ελληνικά προϊόντα. Είναι ελληνικά και απαντώ σε κάτι φελού που λένε διάφορα. Ελληνική παραγωγή, ελληνικέ εταιρείε, ελληνική φόρμουλα. Εδώ κατασκευάζονται. Αυτό λοιπόν για πολλού από εσά είναι η λύση, η μεγάλη λύση στο πρόβλημα. Δισκοπάθεια, δυσκοκύληση και αλγία. Όσοι έχετε τέτοια προβλήματα, θα με θυμηθείτε. Αυγενικό σύνδρομο. Έχει μέσα μια σειρά βοτάνων που τελειώνουν, απαλύνουν, εξαφανίζουν το πρόβλημα. Τέρμα ο πόνο. Δεν πονάτε, ρε παιδί μου. Δεν πονάτε. Παγώνουν, σταματάουν, διακόπτουν το πρόβλημα του πόνου. Έξι είναι η μία κοστίζει 40, 45, ευρώ. 45 ευρώ κοστίζει μία. Παίρνετε 6 με 36 μαζί με το βιβλίο μου. Η Ελλάδα, το βλέπετε εδώ, στη δίνη τη παγκόσμια κακέρα. Για να θυμάστε. Το επόμενο βιβλίο μου. Πολυπολιτισμό και παγκοσμιοποίηση. Εδώ να δείτε που τα έγραφα το 2000, σε αυτά τα πράγματα που γίνεται σήμερα. Τα έγραφα, ξέρω τι λέω εγώ. Από τότε τα έγραφα. Πάρτε λοιπόν τρία βιβλία. Έξι κρεαλυφέ με 36 ευρώ. Τώρα όμω, τώρα ισχύει η δική τιμή. Τώρα, όσοι προλάβετε τώρα και έχετε ισχυαλγία, δισκοπάθεια, αυγενικό ε, δισκοκύλι θα με θυμηθείτε. Γιατί το λέω αυτό. Συζητούσα χθε με την εξαίρετη, την πολύ μεγάλη για μένα γιατρό η οποία ήταν διευθύντρια στο Σιμανόγλιο, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, την κυρία Εμμανουιλίδου. Μου λέει, κύριε Βελόπουλε, είχα μία φίλη γνωστή, μου λέει, γειτονισσά μου, που είχε πρόβλημα δυσκοκύλη. Από τότε που έκανε επαλήψει με αυτή την κυρία Λυφή, η γυναίκα λέει, είναι μια χαρά. Δεν πονάει. Είναι σημαντικό. Έλα από εδώ για να το δείξουμε πάνω. Τι σημαίνει να έχει δισκοκύλη. Δείτε εδώ. Τι σημαίνει να έχετε πρόβλημα και στήλη. Ο διωγκωμένο δίσκο Πιέζει τον Εύρο. Δηλαδή, για καταλάβετε, τον Εύρο πρέπει να πηγαίνει ευθεία. Αλλά τι γίνεται εδώ. Ο δίσκο έρχεται και πιέζει τον Εύρο με συνέπεια αντανακλαστικά να πονάτε. Να πονάει ο άνθρωπο. Πάμε στο επόμενο. Α, εδώ είναι πιο καλά. Μπράβο, μπράβο. Εδώ. Πιο καλά είναι εδώ. Δείτε εδώ. Να Ο δίσκο έπρεπε να σταματάει εδώ. Αυτό ο δίσκο όμω σιγά σιγά πέφτει προ τα δεξιά και πιέζει τον Εύρο για να κάνει φλεγμονή. Με την επάλυψη που θα κάνετε εδώ Ούτε ισχυαλγία, ούτε δισκοπάθεια, ούτε δισκοκύλη. Θα ανακουφιστείτε πλήρω. Πάμε στο επόμενο. Αυγενικό σύνδρομο. Ο αυχένα δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα χέρια μου, διάσματα κτλ. Θα με θυμηθείτε, προλάβετε τώρα. Για να καταλάβετε την τομή, πονάει η μέση σα. Δείτε εδώ. Εδώ είναι ο πόνο. Τη μέση. Τι σημαίνει αυτό. Εδώ είναι το πραγματικό σα πρόβλημα. Εδώ είναι η φλεγμονή. Τη βλέπετε. Εδώ. Και για να καταλάβετε καλύτερα, η φυσιολογική, ο φυσιολογικό πόντυλο είναι αυτό. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν έχετε πρόβλημα και κλωτσάει τον νεύρο, τρυπάει εδώ. Να το. Ανοίγει εδώ, το βλέπετε τον νεύρο και πιέζει τον νεύρο εδώ. Και πονά τα φόρητα. Με την επάλυψη λοιπόν που θα κάνετε εδώ, ξεχάστε τον πόνο. Είναι σημαντικό που σα το λέω μόνο για σήμερα, ισχύει η προσφορά λόγω των ημερών και των εορτών. Η μία κοστίζει 45 ευρώ, Παίρνετε 6 με 36, παίρνετε και τα βιβλία. 2-31-0. 25, 23-36 ευρώ προλάβετε τώρα όμω, τώρα, τώρα. Η μία κάνει 45. Παίρνετε και το βιβλίο μου Πολυπολιτισμό και Παγκοσμιοποίηση. Παίρνετε και το βιβλίο μου Η Ελλάδα στη Δύση Παγκόσμια Κακέρα. Εγώ δεν τα λέω απλά. Τα έχω γράψει. Τα έχω γράψει σε βιβλία. Πάμε εδώ. Για να καταλάβετε τη σύγκριση. Αυτό είναι ένα υγιή δίσκο. Σπόνδυλο δηλαδή. Αυτοί που έχουν δεν τι συμβαίνει εδώ. Εδώ είναι το πρόβλημα στο δίσκο. Αντί να είναι δηλαδή έτσι, είναι κάπω έτσι. Αρχίζει και λεπταίνει εδώ, με συνέπεια να φεύγει προ τα κάτω και να πιέζει τον νεύρο. Εδώ λοιπόν στο νεύρο αυτό κάνει φλεγμονή. Και πονάτε. Και πονάτε αφόρητα. Το που λέμε πονάει η μέση μου, ισχυρά αλγεία, δισκοπάνδια, δισκοκύλ. Πονάω. Ένα απίστευτο προϊόν. Θέλω τώρα να τηλεφωνήσετε. Γιατί επαναλαμβάνω για σήμερα, για τώρα, εσύ. Προσπαθώ μόνο για σήμερα. Μόνο για σήμερα. Η μία κάνει 45 ευρώ. Παίρνετε 6 με 36. Προλάβετε τώρα. 2-31-0-25-23-20-6 με 36 και τα βιβλία μαζί. Για εδώ είναι πολύ καλύτερα. Φυσιολογικό δίσκο. Δείτε εδώ. Αυτό είναι ένα φυσιολογικός δίσκο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σπονδυλικό ο το βλέπετε εδώ. Έτσι. Εδώ είναι η τομή τη σπονδυλικής στήλη των σπονδύλων. Αυτή εδώ είναι το η τομή. Πάμε στην κύλη δίσκου. Τι σημαίνει κύλη. Α, αυτό εδώ ανοίγει. Το βλέπετε. Και πιέζει τον νεύρο εδώ. Και αρχίζει σιγά σιγά η φλεγμονή να διωγγώνεται. Και αρχίζει ο πόνο να πονάτε, να μην μπορείτε να κουνηθείτε, να πιάνετε το ισχύο σα. Αυτό που λέμε ισχυαλγεία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη. Δεν υπάρχει, παιδιά. Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικό. Προλάβετε τώρα. 2-31-0. 25-23-20. Τηλεφωνήστε τώρα και θα με θυμηθείτε. Γιατί καφιενικό σύνδρομο να έχετε καρπιώσει όλοι ένα πρόβλημα στα χέρια. Θα με θυμηθείτε. Θαύμα με βόταρα δεν είναι φάρμακο. Δεν υποκαθιστά φάρμακο, αλλά είναι Παναλαμβάνω ότι κάτι είχε γίνει. Μου έλεγε ο φίλο μου ο γιατρό ο Παπαδόπουλο. Μορφή ο Παπαδόπουλο. Είναι από τον νομό πέλα. Μου έλεγε λοιπόν ο Παπαδόπουλο ο γιατρό, ο οποίο μένει στη Θεσσαλονίκη τώρα και είναι γιατρό σε γνωστό νοσοκομείο τη πόλη. Μου έλεγε το εξή. Ο δικό του ο πατέρα έπαιρνε επί 7 χρόνια να προσδίνει και πολταρέγια γιατί είχε πρόβλημα ησυχιαλγία και δυσκοπάθεια. Συνεχώ Γιατρό, είμαι ξέρω, με αντιφλεγμόνιο και τα λοιπά. Του έδωσα, Κυριακό, να το πει δημοσίω μου λέει. Του έδωσα αυτό το προϊόν, ειλικρινά μου λέει Κυριακό, και ο άνθρωπο άξενα μην. Επειδή και λέει και στον και και πόντιο, μην ξεχνιόμαστε, είμαστε και λίγο στον πόντι, Δεν δε λέγα πια λέει πλέον. Δεν παίρνω λέει χάπια εγώ. Μα του λέει ρε παιδί μου κατρός, δεν θέλω χάπια. Εγώ μια χαρά είμαι, λέει, δεν πονάω. Περπατά, πηγαίνει στο καφενείο, στο χωριό, πηγαίνει στην πλατεία και γι' αυτό δεν σε ευχαριστώ. Πε το μου λέει, αυτή είναι η αλήθεια. 45 ευρώ κάνει το ένα. Εγώ δεν τα χάπια είναι χάπια. Έτσι. Γιατροί είναι γιατροί, να του συμβουλεύεστε. 6 κιλαλιφέ, 36 ευρώ μαζί με αυτά τα βιβλία. Όλα μαζί. Το 1.4556 με 36, 2.310, 25, 23, Τηλεφωνήστε τώρα, μόνο για τώρα, μόνο αυτή τη στιγμή ισχύει η προσφορά. Αν τελειώσει η εκπομπή, δεν ισχύει η Πάμε στο πρώτο βίντεο. Δώσε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ το βίντεο που υποσχέθηκα από γνωστό μπαρ τη Νέα Υόρκη και σε πολλά μπαρ των ΗΠΑ. Αυτό παιδάκι το μετακινούν το 11χρονο και του πετούν χρήματα. Αυτοί που λένε οι drunk quiz, πώ λεγεται τι περιεργεια οι trans, δεν ξέρω πώ λέγονται. 11 χρονών, παιδιά. Τέτοια κοινωνία εγώ δεν τη θέλω. Ε. Σα το λέω, η ελληνική λίστα τέτοια κοινωνία δεν την κουστάρει, παιδιά. Γιατί α το πω ευθέω, έβλεπα στο Sky, σε αυτό που παλιό να μην πω κανένα, κουβέντα, το τρέιλε των ειδήσεών του. Και έβγαζαν από τα gay pride τι πορείε που κάνανε και λένε, λέμε ναι στη διαφορετικότητα. Αν λέτε ναι στη διαφορετικότητα, δεν μα αφορά τι κάνει στο κρεβάτι σα, κύριε. Δεν το διαφημίζετε. Δεν το διαφημίζετε. δεν το διαφημίζετε, γιατί, γιατί τότε εγώ είμαι διαφορετικό, θα βγούμε την παλαπέρδα απ' έξω. Καταλάβατε, για να μην πω κανένα, λέει, κουβέντα. Άντε από εδώ πέρα. Θα βγαίνουμε όλοι straight, γιατί υπάρχουν οι straight, υπάρχουν οι ομοφυλόφιλοι, υπάρχουν trans. Αν κάνουμε πανηγύρια όλοι. Αν βγαίνουμε με του φαλού απ' έξω όλοι. Άντε, δε... το κάνουν σε αποκριέ τη Λάρισα, στον Τύρναβο. Αλλά είναι αποκριέ. Και το κάνουν για την αρχαίο έθιμο. Δείτε λοιπόν για να καταλάβετε τώρα. Για να καταλάβετε αυτό είναι αγοράκι, παιδιά. Αυτό είναι αγόρι. Αν δείτε το χέρι ενός ε, παλιωμα... Να μου κουβέντα που έχει 10 δολάρια, όπως κάνουν ανώμαλου, παλιό ανώμαλου, όπως κάνουν ε, σε κάτι τριψιζά... Δείτε εδώ, του έδωσε λεφτά. Του έδωσε λεφτά, 10 δόλαρο. Για να κάνει τριπτή, το αγοράκι του το κάνουν κοριτσάκι. Αυτά τα βλέπετε φυσιολογικά εσεί. Εγώ τα βλέπω εσχρά. Δεν μιλάω από αντίληψη από την αντίληψη του Ορθοδόξου που γιατί είμαι πιστό. Yeah. Όχι, αφήστε τα έξω αυτό. Είμαι πιστό, ναι, αλλά αφήστε το. Yeah. Αλλά ο, ούτε πολιτανό είμαι. Αλλά αυτό το πράγμα είναι χιδαίο. Είναι απάνθρωπο. Είναι βιασμό τη ψυχή του παιδιού. Yeah. Εντεκάχρονο παιδάκι στο τριτζάδικο να κάνει τριπτή αγορά και να το κάνουν κοριτσάκι. Δείτε εδώ. Και κάναμε συμφιδοποίηση για να μην έχουμε και πρόβλημα το σιρού. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα, παιδιά. Yeah. Απίστευτα που ζούμε, τι έρχεται στην στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον πλανήτη, ρε παιδιά. Απίστευτα πράγματα είναι. Ο Χριστό και η Παναγία να Θα μα κάψει ο Θεό, ρε παιδιά. Θα μα κάψει ο Θεό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ονομαλία. Τέτοια ανομαλία στο κεφάλι, εν τεκάχρονο παιδί. Τι κάνει ο 18χρονο, 19χρονο, 20χρονο. Δικαίωμά του είναι. Σκάνω τι θέλει. Α πηγαίνει και στου εξωγείου να κάνει σεξ. Δεν μα αποσχολεί. Αλλά το παιδάκι το 10 χρονο και να το δείχνουν και να το πλασάρουν. Να δείτε τι βίντεο υπάρχουν το παιδί αυτό. Είχα μια φωτογραφία ρε πάνω χθε. Για να, άμα μάθω μια τα φωτογραφία, δώστε από τι χθεσινέ φωτογραφίε. Το ίδιο παιδί είναι, το ίδιο παιδάκι είναι. <συσοφίλιο> για να καταλάβετε πού ζούμε, τι ζούμε, τι έρχεται. Τι έρχεται. Κάνουν εγκλήματα, σα λέω ευθέω. Κάνουν εγκλήματα. Και επειδή έλεγα για το ότι κάνετε ό,τι θέλετε πανηγυράκια, μην κάνετε με gay pride κτλ. Να το, αυτό δεν το αγοράκι. Αυτό είναι το αγοράκι. Και αυτή είναι η τάχα μαμά. Και μαζεύουν λεφτά από τον 10 παιδάκι την ψάχνουν το έχουν δει. Αστερά είναι, στην οθόνη. Νάτο, Να το. Για να καταλάβετε. Να το παιδάκι. Το πάει και σε κανάλια που έχουν τα τρανς. Είναι απίστευτα ρε παιδιά αυτά. Είναι ντροπή ρε παιδιά. Είναι ντροπή. Πώς το λένε ντροπή. Νιώθω ε, ε εδώ. Ε, η εδός λίγη εδός. Λοιπόν πάμε γρήγορα γρήγορα. Ετοίμασέ μου και τη φωτογραφία με αυτό που είχε γίνει στο συλλαλητήριο στο, στο Gay Pride Θεσσαλονίκης. Για να το δούμε τη φωτογραφία, ξέρω, για, να, για να καταλάβετε ότι εντάξει, η επιλογή σου είναι χοντρά, είναι δική σου επιλογή, ε, συγγνώμη. Δική σου επιλογή. Αλλά αυτό πράγμα, η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, είναι ομοφιλοφιλική. Έτσι. Αυτό πράγμα είναι ύβριση εναντίον ημών. ημών. Δικαίωμά σου να κάνει ό,τι θέση. Με τον προκτό σου, κάνε ό,τι κουστάρει. Ή με το παίο σου. Δεν μα ενδιαφέρει καθόλου, πιστέψτε με. Αλλά αυτό το πράγμα είναι προσβολή δική μου. Αν έγραφα κάτι άλλο εναντίον του, θα μου την έπεφταν όλοι μαζί ο ρατσιστή, ο ξενόφοβο, ο, ο ο έτσι και ο αλλιώ και κιουβέτσι. Τι λέτε, μωρέ! Έχει το δικαίωμα να μα βρίσκετε εσεί και δεν έχουμε το δικαίωμα να απαντάμε εμεί με λογική. Αυτά με την ελληνική λύση κομμένα. Αυτό εδώ θα είναι αδίκημα με την ελληνική λύση. Αλλά όχι πτεσματάκια και πλημμυρματάκια. Θα δείτε τι νομοθεσία ετοιμάζουμε. Δρακόντια μέτρα για να τελειώνει το παραμύθι του μίσου εναντίον τη Ελλάδο. Στα γρήγορα, φίλε και φίλοι, αυτό εδώ το προϊόν, επειδή μόνο για σήμερα έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω, απελευθερωτικών και απαλλητικών για όσου έχουν ισχυαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη, θα με θυμηθούν. Μου έλεγε χθε ο πολύ καλό μου φίλο ο Γιώργο ο Σούρλα. Ο Γιώργο ο Σούρλα, είναι ένα καλό παιδί. Σουρλά, εντάξει, σουρλά. Μου λέει, Πρόεδρε, το πήρα και το έδωσα σαν ιερωμένο. Μου λέει γιατί τα πάει καλά με την εκκλησία αυτό έτσι κι αλλιώ. Ο άνθρωπο μου λέει επί 15 χρόνια είχε πρόβλημα τη ποδηλική του στυλ. Είχε σχιαλγία συνέχεια. Από τότε λέει, που πήρα αυτό, πε στο δημόσια. Ο Σουρλά, το λέω εγώ. Πε στο δημόσια μου λέει. Είμαι μια χαρά. Είναι μια χαρά ο άνθρωπο. Και σε ευγνωμονή και θα πάω το δω στον άνθρωπο κάπου εκεί, Ποια είναι η περιοχή που ξέχαμε, η Λιούπολη. Και σα συγγνώμη. Στην Κεσαριανία πάνω και το ερωμένο. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό κοστίζει 45 ευρώ έχει μέσα βότανα, μόνο βότανα, δεν έχει τίποτα άλλο. Μόνο βότανα. Το ένα κοστίζει 45 ευρώ. Παίρνετε εσεί τώρα 6 με 36, όχι ένα. 6 με 36. 6 με 36. Το ένα κάνει 45, 5, 6 με 36. Και Αυτά εδώ τα βιβλία. Όλα μαζί. 36 ευρώ. Προλάβετε τώρα το βιβλίο μου Πολυπολιτισμό. Η γέννηση τη παγκοσμιοποίηση. Ο θάνατο του πολιτισμού. Το βιβλίο Η Ελλάδα στην Δήμη τη Παγκόσμια Κακέρα. Μιλάμε για εξαιρετικά βιβλία και ανάλυση. Όλα μαζί. 36 ευρώ, ρε παιδιά. Όταν μόνο το βιβλίο αυτό εδώ, Γιωργάκη μου, κάνει 20 ευρώ. Μόνο το βιβλίο αυτό το δικό μου. Βιβλίο του 2000. Έτσι επανεκδόθηκε. 370 σελίδε βιβλίου είναι αυτό επαναλαμβάνω προλάβετε τώρα γιατί αν τελειώσει δεν ισχύει πως φορά όσοι έχετε σκιαλγία, δυσκοπάθεια ε, καρπιό, σωλήνα, δυσκοκύλη αυγενικό σύνδρομο, θα με θυμηθείτε δείτε εδώ, για να το δείξουμε αυτό ρε έλα εδώ ρε έλα εδώ, έλα εδώ. να λοιπόν για να καταλάβουν ο τι σημαίνει πρόβλημα ε, δυσκοκύλη ή πρόβλημα που έχουμε πολλέ φορέ. Να ο κανονικό πόντο, ένα εδώ πέρα. Το λέμε, το χώρο μια χαρά είναι. Εδώ τι γίνεται, πιέζει τον νεύρο, δηλαδή ξεφεύγει από το σημείο εδώ και πιέζει τον νεύρο. Να το, εδώ είναι. Και τον νεύρο κάνει την, καμπύλη καμπύλα αυτή. Και αρχίζει λοιπόν αυτό εδώ να γίνεται φλεγμονή και να πονάτε αφόρητα. Γι' αυτό και λέω προλάβετε τώρα, 2-31-0, 25-23-20, μόνο για εσά, για λίγου, για τώρα, για σήμερα, μόνο για τη σημερινή μέρα, γιατί δεν υπάρχουν τα προϊόντα, μπορείτε να παραλάβετε με 36 ευρώ. 36 ευρώ, όταν κάνει μόνο η μία κεραλυφή, 45 ευρώ. Πάμε στο επόμενο. Να Για να καταλάβουν πολλοί από εσά, πού είναι το πρόβλημα. Βλέπετε εδώ. Το βλέπετε. Να, η σπόνδυλη, ο χόνδρο, πρέπει να είναι εδώ, σε αυτό το σημείο. Αυτό όμω επειδή αλλοιώθηκε, εκφυλίστηκε εντό εισαγωγικών αρχίζει και διωγγώνει και πιέζει τον Εύρο. Αυτό εδώ. Αυτή η πίεση λοιπόν δημιουργεί, το βλέπετε εδώ, τον πόνο. Αν κάνετε λοιπόν επάλυψη, εδώ συνεχώ, επάλυψη με αυτό εδώ το προϊόν, θα έρθετε και θα με θυμηθείτε, φίλε και φίλοι. Θα με θυμηθείτε. Όταν λέω θα με θυμηθείτε, θα με θυμηθείτε, δηλαδή θα είστε LRZ! Δεν θα πονάτε. Η σκιαλγία, δισκοκύλη, δισκοπάθεια, θα με θυμηθείτε. Και σα έλεγα προηγουμένω για έναν εξαίρετο φίλο. Τον Νίκο Τραμπανάκη. Μορφίο Νίκο ο οποίος είναι από τους λίγους που ΑΟΚ τρέχει όλη μέρα, παλεύει ο ίδιος. Χθε χθες ήρθε στην Πέτρου Ράλι, αγωνιζόταν, φώναζε για την ελληνική λύση και μπράβο του και τον ευχαριστώ δημοσίω. Και το λέω με λόγου γνώσης, έτσι, με τα λόγου γνώσης. Μου λέει πρόεδρε, εγώ λέει έχω δύο τρεις ανθρώπους στην εταιρεία που ασχολούνται με τις μεταφόρες των κρεάτων. Ο ένας λέει από αυτούς είχε τρομακτικό πρόβλημα τη κοκκύλης. Πήγα του έδωσε μου λέει την απελευθερωτικών. Την επόμενη εβδομάδα έπαιρνε κάποια ένα σωρό. Από τη στιγμή που τη χρησιμοποίησε, μου λέει, ένιωθε άλλο άνθρωπο. Γιατί δεν μπορούσε να κουβαλέσει. Από τότε λέει, που τη χρησιμοποιεί, είναι μια χαρά. Του λέω καλά, μισό λεπτό, Νίκο. Δεν σήμερα θα γίνει και γαϊδούρα να και τα κρέατα πάρει την αρχή, να ξανά έχει πρόβλημα. Όχι, μου λέει πρόεδρα, μου λέει ο ίδιο. Ούτε τα φάρμακα του παίρνουν τίποτα, μου λέει. Να τα παίρνει τα φάρμακα του. Λέει. Τι είναι αυτά που λε. Όχι, λέει, ναι, είναι και αυτό περίεργο, λέει. Αλλά δεν πονάει. Είναι μια χαρά, μου λέει. Γι' αυτό λέω, δοκιμάστε το. Ο μεγαλύτερο ορθοπαιδικό για μένα, φυσιοθεραπευτή για την ακρίβεια στη Βόρεια Ελλάδα, είναι ο Γιώργο Ιακουμίδη. Ο άνθρωπο την Απαλλητικών τη δίνει συνεχώ σε όλου όσου πηγαίνουν στο γραφείο του για ψηθεραπείε. Και μου λέει: Δεν έχω δει καλύτερη αλήφη. Δεν έχω δει καλύτερο προϊόν. Του λέω, Γιώργο: Δεν είναι φάρμακο. Δεν είναι φάρμακο. Πρώτα του λέω και από τη... Είναι κρέμα. Και από την άλλη, δεν έχει χημία μέσα. Είναι βότανα. Τι κάνανε επί χρόνια. Είδα ποια βότανα έχουν αντιφλεγμονώδη ε, παυσίπονε, εναλλαγητικέ ουσίε και έκαναν ένα κοκτέιλ. Αυτό εδώ. Αυτό κοστίζει 45 ευρώ. Δεν έχει μέσα άιντε ένα δηλητήριο μέλι όπω άλλοι πουλάνε τι μαϊμούδε και λίγο αυτό και άιντε βγα... 16 βότα έχει εδώ μέσα, παιδιά. είναι πανάκριβο. Η μία κοστίζει 45 ευρώ. Εσπέρνετε 6 με 36. Τώρα όμω, λόγω των ημερών, λόγω των η μερών περνάμε. 6 με 36 μαζί και τα βιβλία. Και τρία βιβλία. Τι θέλετε άλλο, ρε παιδιά. 2-31-0-25-23-20. Τζάμπα είναι. Και το εννοώ αυτό. Γιατί ο πόνο δεν υποφέρεται. Με αυτό εδώ σχυαλγία, στήτρομο, καρπιέ, όσοι έχετε σκιαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλια, φιενικό σύνδρομο, καρπία, όλοι να ξεχάσει τον πόνο. Μου λέει ένα φίλο τι έχει μέσα. Ακούστε. Δηλητήριο χιά. Δηλητήριο μέδου σα. Βιταμίνη ε, παθόχορτο, γεράνι, λεβάντα, ρίγανη, ματζουράνι, να σα αδαλέξω. Ένα σωρό βότανα, παιδιά. Βότανα κοκτέιλ εναντίον του πόνου. Δείτε εδώ, για να καταλάβετε τι σημαίνει πρόβλημα στη μέση. Αυτός είναι, αυτή είναι μια νορμάλ σπονδυλική στήλη, μια φυσιολογική δηλαδή. Βλέπετε του δίσκου τώρα που είναι. Εδώ έχουμε το πρόβλημα τη δισκοπάθεια. Έτσι. Φτύρεται. Το βλέπετε. Εδώ έχουμε το χοντρό πρόβλημα. Τι κάνουμε λοιπόν, κάνουμε επάλυψη. Εδώ, επάλυψη. Με απαλλητικόν και απελευθερωτικών. Και θα με θυμηθείτε παιδιά μου, θα με θυμηθείτε φίλοι μου, ούτε η σχυαλγία, ούτε η σκοπάδια, ούτε η θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα, 2-31-0, 25-23-20, δείτε εδώ, άλλη σπονδυλική στήλη, που αρχίζει σιγά σιγά να έχει προβλήματα. Να ο καλό ο σπονδυλος, εδώ πάνω το βλέπετε, χόνδρος, μια χαρά, και εδώ αρχίζει το προβληματάκι. Και εδώ η φλεγμονή, να το, και εδώ το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω, αυτό εδώ με την επάλυψη που θα κάνετε θα απαλυθεί, θα εξαφανιστεί, θα τελειώσει, θα ανακουφιστεί, θα αναστείλει, θα πάψει αυτός ο πόνος ο άσχημος. Προλάβετε τώρα και θα με θυμηθείτε. 2.31.0, 25.23.20, προλάβετε τώρα. Η μία κοστίζει 45 ευρώ. Παίρνετε 6 με 36, όχι μία, 6 με 36 και τρία βιβλία. Και τρία βιβλία τώρα όμω. 2-31-0-25-23-20. Προλάβετε τώρα τα παραλάβετε. Τώρα, αν τελειώσει η εκπομπή, δεν είναι προσφορά. Όσοι προλάβετε. Και ξεχάστε, η σκιαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη. Ξεχάστε τα αυτά. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Α δούμε τώρα, φίλε και φίλοι. Τι συμβαίνει στην τραπεζούντα από όπου ο Σπόντιο έχω και τι ρίζε μου. Η μία ρίζα μου πηγαίνει στο εικόνιο για να ακριβολογώ στην Καπαδοκία, στο χωριό του Νικουφόρου Φωκά, του γνωστού, ξέρετε, αυτοκράτορα που τον έφερα την ώρα που κοιμότανε, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Ε, εξαιρετική φυσιογνωμία, παιδιά, ο τύπος, εξαιρετικη φυσιογνωμια Ακούστε, αυτοκράτορα που δεν κοιμότανε στο κρεβάτι σε το ωραίο που είχαν εκεί αυτοκράτορε, αλλά στο πάτωμα γιατί έλεγε ήταν στρατιωτικό. Ήθελε να, να ζει σπαρτιάτικα, λακωνικά, όπω έλεγε ο ίδιο. Και το λέω για να το καταλάβετε. Έχω την τύχη να προέρχομαι από το ίδιο χωριά με αυτόν. Μπορεί να είμαστε και συγγενεί, λέω εγώ. Έτσι. Τα χωριά και την περίοδο τι ήταν, ρε παιδιά. 100 άτομα, 105 άτομα ήταν. Και μετά απλώθηκε το χωριό και πήγαν παραπέρα. Και από την κερασούντα και σαμσούντα και τραπεζούντα. Αυτή είναι η καταγωγή μου. Δείτε όμω τι κάνουν φίλε και φίλοι στην Αγία Σοφία τη Τραπεζούντα, οι φίλοι του Τσίπρα που θα πάει ο Κακομύρης να ξαναδεί τον Ερδογάν. Δείτε το. Εντέχνος, είτε με μουσαμάδες που θα αναγράφουν επάνω ε, αποσπάσματα από το Κοράνι, είτε με κάποια ηλεκτρονικά άλλα μέσα, όπω άκουσα και είδα αυτό το ρεπορτάζ το τουρκικό, θα καλύπτω. Διασώζονται ορισμένε τυχογραφίε. Οι οποίε παραμένουν εκεί με τη λογική του μουσείου. kesin bir bilgi olmakla birlikte şu an burası cami ve müze olarak kullanılmakta. Yani buraya gelen insanlar namazını kılıyor. Aynı zamanda içinde müze olduğundan sebep Hristiyanlık inancına göre çizilmiş bazı... Ayasofya müze alanı içinde kilise, kilisenin yanında çan kulesi, bahçede Hristiyan ve Osmanlı mezar taşları. İşte, που το ότι δεσπόζει η μισή Να το επαναλάβω. Αυτοί γκρεμίζουν τζαμιά, ε, εκκλησίες δικές μας, βάφουν τις στιγογραφίες που είναι ιστορικά κοιμήλια. Αυτοί βάζουν στάβλους και γαϊδούρια και μουλάρια μέσα στις εκκλησίες μας και εμείς κάνουμε τζαμί εδώ. Και κάτω από την Ακρόπολη κάναμε και αναπαλαίωση του τζαμιού. Αυτοί είναι ρε παιδιά, αυτά με την ελληνική λύση κομμένα κομμένα ρε. εδώ είναι ορθόδοξη χώρα, εδώ είναι Ελλάδα, δεν χρειαζόμαστε τζαμιά, δεν χρειαζόμαστε μιναρέδες που λέει ο Ερντογάν ότι ο μιναρές είναι η λόγοι του τουρκικού στρατού που θα λοχίσει τους εχθρούς. Καταλάβατε, δεν βάζουμε τα κεράκια μας να βγάλουμε τα ματάκια μας. Η ελληνική λύση ξέρει τι λέει. Γι' αυτό και λέω ελάτε στην ελληνική λύση. Γρήγορα, γρήγορα, να πάμε φίλε και φίλοι σε αυτό εδώ το υπερπροϊόν το τεράστιο σε αξία προϊόν. Γιατί, Γιατί έχει μέσα βότανα πάρα πολλά. Δεν έχει ένα και δύο όπω κάνουν οι άλλοι πατεονίτσικοι Έχει 16 βότανα μέσα. Για όσου έχουν προβλήματα ισχυαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη, αυγενικό σύνδρομο καρπιό σωλήνα. Να σα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Για να το καταλάβετε, δείτε εδώ. Αυτή είναι η σπονδυλική σύλλη. Αυτή είναι η κύλη. Κύλη με σπονδύλου, έτσι. Αυτό που βλέπετε. Να, η σπονδυλική στήλη. Κύλη με σπονδύλου. Εδώ είναι το, το πρόβλημα. Το βλέπετε, η φλεγμονή. Να Αυτό εδώ. Τι κάνει λοιπόν, κάνετε επάλυψη εδώ και σιγά σιγά θα ουσιαστικά εξαφανίσετε, θα πάψετε να τελειώσετε το πρόβλημα. Θα αναστείλετε το πρόβλημα με αυτό εδώ. Απελευθερωτικών και απαλληλτικών. Η μία κοστίζει 45 ευρώ. Παίρνετε 6 με 36 τώρα όμω, τώρα. Μαζί και τρία βιβλία. 6 με 36 τώρα. 31 25-23-20, προλάβετε τώρα. Πριν από λίγο, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά για να το καταλάβετε, μίλησα πριν μπω στην εκπομπή, με την κυρία Εμμανουλίδη, η οποία ήταν διευθύντρια στο Ισμανόγλου. Μιλάμε για μορφή. Να, α, ο Μεχλιτζό Κολοθόδωρο. Συγγνώμη, έκανα λάθο. Ο Μεχλιτζό Κολοθόδωρο έχει ένα πολύ καλό φίλο, τον Νικολόπουλο, που είναι και υποψήφιο στην Πάτρα, μου λέει. Επειδή οι άνθρωποι έχουν εταιρεία καθαρισμού, είχαν έναν τύπο, υ, λίγο υπέρβαρο βέβαια, ο οποίο είχε πρόβλημα επί 14 ολόκληρα χρόνια με σποδηλική του στήλη. Ε, λοιπόν, Έδωσε στον Νικολόπουλο και στο Μεχλιτζόγουλο αυτό εδώ. Το έδωσε στον άνθρωπο και μετά από μία εβδομάδα ακριβώ ο άνθρωπο λέει ότι είναι, Δεν πονάει, ρε παιδί μου. Είναι σημαντικό να μην πονάει ο άλλο. Η σχιαλγία τη κοπάδα τη κοκκίνη θα με θυμηθείτε. Δεν θα πονάτε. Για να καταλάβετε τι σημαίνει σχιαλγία, γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Αυτή η εικόνα είναι αποτύπωση. Σπονδυλικά νεύρα, το βλέπετε. Εδώ είναι συμπιεσμένο το νεύρο, το βλέπετε. Έχει μια μικρή έτσι εγκοπή που σημαίνει συμπιεσμένη μια Αυτό λοιπόν το πρόβλημα χτυπάει στο νεύρο. Και πονάτε αφόρητα. Πονάτε. Αυτό λοιπόν, φίλε και φίλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επαναλαμβάνω. Πάρα πολύ σημαντικό. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά για να το καταλάβετε ορισμένοι. Αυτό εδώ, με μια μικρή επάλυψη εδώ, τέρμα ο πόνο. Ισχυαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη, αυγενικό σύνδρομο, καρπίο σε όλη στο χέρι, δηλαδή αυτό το χέρι που πονάει πολλέ φορέ. Θα με θυμηθείτε, παιδιά. Θα με θυμηθείτε. Η Εμμανουηλίδου, η γνωστή καθηγήτρια, ήταν διευθύντε του Σιμανόγλιο. Και μου λέει, κύριε Βελόπουλε, απελευθερωτικό και απελευθερωτικών, το συστήνω σε όλο τον κόσμο. Μου λέει, για το δίνω εγώ σε φίλου μου. Ένα εξαιρετικό προϊόν. Εξαιρετικότατο. Όταν πονάτε, χρησιμοποιήστε το. Ξέρω τι σα λέω. Δεν θα πονάτε. Μου έλεγε ο, ο φίλο μου, ο Χίτα και ο Κομνηνός από Θεσσαλονίκη, Ότι δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν. Και το εννοούν. Ή ο Παναγιωτής που είναι και παγκόσμιο μου λέγανε ότι δίνουμε σε φίλου γνωστού και είναι ένα απίστευτο προϊόν. Ειδικά ο Χίντα μου λέει: Βελόπουλε, Πρόεδρε, το έχω δώσει σε 5-6 γνωστού μου. Το έχω δώσει και σε ένα θείο μου λέει, που είχε πρόβλημα με τη μέση και τεράστια πρόβλημα τη Έπαιρνε, λέει, Βολταρέν συνεχώ. Ε, από τότε λέει, που το έδωσα, δεν πονάει. Δείτε λοιπόν τι σημαίνει η Γιατί θέλω να το καταλαβαίνουμε κιόλα. Το πρόβλημα του το ασθενέ νεύρο είναι από εδώ. Το βλέπετε εδώ. Νάτο. Εδώ, εδώ, εδώ. εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό όμω το πρόβλημα χτυπάει αντανακλαστικά σε όλο το πόδι. Και πιάνει η και, και πεθαίνετε στον πόνο. Μια μικρή επάλυψη εδώ λοιπόν και θα με θυμηθείτε. Ούτε η σκιαλγία, ούτε δισκοπάθεια, ούτε δισκοκύλα. Εξαιρετικό προϊόν, παιδιά, ειλικρινά. Δεν υπάρχει παρόμοιο προϊόν. Η μία κοστίζει 45 ευρώ. Παίρνετε 6 με 36. 6, όχι μία. 6 γυρραλίδε. Όχι μία. Μία κάνει 45. Παίρνετε 6 με 36. Τα βιβλία μαζί. Τώρα όμω έχετε 2-3 λεπτά ακόμα, δεν έχουμε παραπάνω. Όσοι προλάβετε τώρα μόνο για σήμερα με 36 ευρώ. Δείτε εδώ. Αυτή είναι η σπονδυλική στήλη, φίλε και φίλοι. Να τη δείξουμε έτσι. Δείτε εδώ. Φυσιολογικό πρόβλη, φυσιολογικό, φυσιολογική θέση του χόνδρου και του σπονδύλου. Εδώ. Εδώ είναι το πρόβλημα. Να το. Βλέπετε. Πιέζει μέσα τον νεύρο. Αυτό είναι το νεύρο. Με συνέπεια να πονάτε. Να πονάτε αφόρητα. Ε, λοιπόν, με αυτό εδώ το προϊόν θα με θυμηθείτε. Δεν θα πονάτε. Είναι σημαντικό να μην πονάει ο άνθρωπο, παιδιά. Σημαντικό αυτό. Να το. Εδώ είναι. Άλλη εικόνα. Να το. Εδώ είναι χαμηλό πρόβλημα που βλέπετε στην ποδηλική στήλη. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, η αλήθεια είναι εδώ έχω πρόβλημα κι εγώ. Εδώ. Είναι ο τελευταίο δίσκο μεταξύ ρούνο του και σπονδύλου. Εδώ είναι το πρόβλημά μου. Έτσι. Αλλά βάζω απελευθερωτικό και απαλυντικό και καμιά φορά ακραίο και μια χαρά δεν μπορώ ποτέ. Δείτε εδώ. Να Εδώ είναι το πρόβλημα, αλλά έχει φθαρεί, έχει μπει μέσα στον νεύρο και πονάτε. Και έχετε ισχυαλγία, δισκοπάθεια, δισκοκύλη, αυγενικό συνδρόμο σε άλλε περιπτώσει. Προλάβετε τώρα 2-31-0-25-23-20-2-3 που θα προλάβουν τώρα. 2-3 λεπτά έχουμε, δεν ξέρω πώ έχουμε. Η μία κάνει 45 ευρώ. Απαλλητικών και απελευθερωτικών. Τώρα πείτε, παιδιά, θέλω απελευθερωτικών και απαλλητικών. Δεν προλαβείτε. Τώρα, τώρα, μαζί και τα βιβλία. Το βιβλίο μου. Πολυπολιτισμό και παγκοσμιοποίηση. Νάτο. Αχ, θέλω μου, τι έλεγα εδώ μέσα, τι έγραφα, ρε παιδιά. Το επόμενο. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα στη Δήμη τη παγκόσμια κακέρα. Είναι βιβλία αυτών του 2000. Ό,τι έλεγα εδώ μέσα, ό,τι έγραψα εδώ, γίνεται σήμερα. Διαβάστε το για να ξέρετε. Τρία βιβλία. Μαζί με έξι κυραλιφέ. 36 ευρώ προλάβετε τώρα. 2-31-0-25-23-20. Δείτε τώρα για ποιο λόγο δεν μπορώ εγώ να συνεπάξω με αυτού του ανθρώπου που έρχονται εδώ χωρί να ξέρω ποιοι είναι και κυρίω Γνωρίζοντα ότι ο πολιτισμός είναι βάρβαρος. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν πολιτισμό. Το λέω Θεός. Δεν είναι ρατσιστικό, είναι αλήθεια. Διεθνικό είναι και θα καταλάβετε. Σε ένα σχολείο λοιπόν ο δάσκαλο μαζί τα παιδιά και διδάσκει τα παιδιά. Για να το δούμε. Ένα, Αμάλα! 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 Ε,

<γραμμένος> <γραμμένος> ο γραμμένο. Ο Γιώργο έχει γυρίσει το μυαλά του. Δηλαδή, πού να ζήσω με αυτού, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο Χριστό και η Παναγία δηλαδή. Αυτό είναι παιδαγωγική αντίληψη. Με αυτού θα συμπάρξουμε. Αυτό παιδάκι με τόση βία που έχει νιώσει μέσα του έχει τρομακτικά συμπλέγματα. Δεν θεραπεύεται με τίποτα. Το βλέπω να ζώνεται με καλάσνικοφ και με χειροβοβίδε. Ο Χριστό και η Παναγία δηλαδή. Πού πάμε, ρε παιδιά. Πού πάμε. Αυτά μόνο η ελληνική λύση τολμά και τα λέει και α τα δείχνει. Γι' αυτό και στο Sky Τελειώσαν. Τελειώσαμε. Sky δυόμιση μήνε, τρει μήνε δεν υπάρχουμε. Έχει παρελάσει από εκεί. Ο κάθε βαρουφάκη, ο κάθε φελάκη, πώ λέγονται όλοι οι περίεργοι τύποι, δεν υπάρχει ελληνική λύση για αυτού. Εμεί όμω υπάρχουμε και είμαστε εδώ για εσά και την πατρίδα. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνε. Εμεί επιμένουμε. Τι σκάι, τι παλιό σκάι, τι βρωμοσκάι, δεν με νοιάζει εμένα. Εμεί θα τα λέμε αυτά και δεν μας ενδιαφέρει. Ελάτε στην ελληνική λύση. Θέλετε δωρεάν νομικές συμβουλές. Πληρώνει η ελληνική λύση δικηγόρους για να έχετε δωρεάν νομικές συμβουλές. Τι θέλετε άλλο. Φορολογικές συμβουλές. Δωρεάν κι αυτές. Γίνετε μέλη τώρα. Υποψήφοι. Βοηθήστε στην επαρχία, στην περιφέρεια να ατσαλώσουμε την ελληνική λύση. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Φίλες και φίλοι, στα γρήγορα για τελευταία φορά. Παρουσιάζουμε ενημερών τώρα έχουν απομείνει ένα-δύο τυχερεί. Μπορούν να πάρουν αυτό εδώ το προϊόν. Κυριαλήφη, είναι κρέμα ουσιαστικά. Η μία κοστίζει 45 ευρώ. Παίρνετε 6 με 36. Όσοι από εσά, επαναλαμβάνω, έχετε προβλήματα: Ισχυαλγία, Δυσκοπάθεια, Δυσκοκύλη, Αυγενικό Σύνδρομο, Καρπιό σωλήνα. Θα με θυμηθείτε. Θα εξαφανιστεί το πρόβλημα. Και σα λέω ονόματα γνωστών για να καταλάβετε ότι εμεί δεν λέμε παραμύθια. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Η κυρία Εμμανουιλίδου είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου. Ήταν, επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, ακόμη μια φορά για να το καταλάβετε, διευθύντρια στο Σιμπανόπλιο και στο Νίμιτ. Τα νοσοκομεία. Μου λέει για όσου έχουν προβλήματα σπονδυλική στήλη, κύριε Πρόεδρε, να το λέτε. Τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Δεν το συζητάω. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Γελάτε εδώ. Τι σημαίνει να έχω πρόβλημα, δισκοκύλιο, δισκοπατρί. Κανονικά πρέπει να είναι έτσι. Τι είναι εδώ. Πιέζει εδώ μέσα. Αυτή η πίεση λοιπόν δημιουργεί φλεγμονή και πόνο. Ε λοιπόν, πάρτε αυτό εδώ και θα με θυμηθείτε. Πάμε στο επόμενο. Φυσιολογικό δίσκο είναι αυτό. Σπονδυλικό σωλήνα, εδώ να το πρόβλημα. Κύλι δίσκο, εδώ αυτή είναι η κύλη. Να η κύλη. Εδώ είναι το πρόβλημά σα. Με πάληψη λοιπόν που θα κάνετε, φίλε και φίλοι, επάλληψη, θα με θυμηθείτε, δεν θα πονάτε. Θα είστε μια χαρά, λέω, ονόματα, ανθρώπου που, 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 που το επιμένουν συνεχώ. Να λε, Πρόεδρε, να λε, λέγατε, εμεί γίναμε καλά. Μου τηλεφώνησε με αυτό το Γιάννη, ένα φίλο, ο οποίο αγρότησε ο Κακομήρη. Ξέρετε, οι εργασίε που οι αγροτικέ, ξύγωσε ένα βάο, έμεινε, έμεινε. Ε, λοιπόν, βάζει εδώ και ένα μήνα από αυτό. Είναι μια χαρά. Να το πρόβλημα. Είτε εδώ. Το πρόβλημα του νεύρου. Να το δω. Να το. Να το. Προλάβετε τώρα. Η μία κυραλυφή κάνει 45 ευρώ στην αγορά. Αν βρεθεί που δεν υπάρχει πλέον. Παίρνετε 6 κυραλυφέ με 36 ευρώ. Προλάβετε τώρα. 2-31-0. 25-23-20. Να το πρόβλημα. Εδώ είναι. Να το πρόβλημα. Το βλέπετε. Με μία επάληψη λοιπόν εδώ, ούτε δισκοκύλη, ούτε σκιαλγία, ούτε δισκοπάθεια, ούτε προβλήματα που αφορούν σπονδυλική στήλη. 2, 30, 0, 0,25, 23, 20, η τελευταία φορά που τα παρουσιάζουμε ένα-δύο από εσά που τα προλάβετε τώρα. Από 45 ευρώ η μία, παίρνετε 6 με 36 μαζί και τα βιβλία. Όλα μαζί 36 ευρώ. Προλάβετε τώρα, παιδιά, θα με θυμηθείτε, δεν θα πονάει μέσα σας. Αναστέλει, τελειώνει, σταματάει, διακόπτω τον πόνο. 2-31-0-25-23-20. Ήρθε η λύση και τον τόπο θα ξεβρωμήσει. Ήρθε η λύση και θα ξανακάνουμε την Ελλάδα ελληνική. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.